Επίση τη διαδικασία. Dear colleagues, we are going to have a short statement in Greek. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση στα ελληνικά, στη συνέχεια στα αγγλικά και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, ανάλογα με τον ερωτώντα. Παρακαλώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Enough photographs? Never it's enough. Αρκετές φωτογραφίες. Ποτέ δεν είναι αρκετές φωτογραφίες. Shall we begin? Without photographs. Do you mind? Okay. Now, I'm going to make a statement to begin with in Greek. Θα κάνω μια δήλωση στην αρχή στα ελληνικά και στη συνέχεια στα αγγλικά και μετά θα δεχθώ ερωτήσεις είτε ελληνικά είτε αγγλικά και θα απαντήσω αναλόγως. Είστε έτοιμοι? Χρειάστηκαν τρία meetings του Eurogroup, τρεις συνεδριάσεις, έτσι ώστε να αλλάξουμε σελίδα. Να αλλάξουμε σελίδα ως Ελλάδα και να αλλάξουμε και σελίδα ως Ευρώπη. Η διαπραγμάτευση γίνεται για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η διαπραγμάτευση σημαίνει ταυτόχρονα... Παρακαλώ, όχι. Η διαπραγμάτευση σημαίνει ταυτόχρονα αμοιβαίες κινήσεις συμβιβασμού, αλλά και ταυτόχρονα σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να φανταστείς, να διανοηθείς τη ρήξη. Ότι θα πεις όχι σε αυτό που θα σου προτείνουν, εφόσον αυτό που σου προτείνουν δεν είναι σωστό και δεν είναι σωστό στη βάση ότι δεν έχεις τη λαϊκή εντολή να το αποδεχτείς. Σήμερα δείξαμε ότι η προσπάθεια εγκλωβισμού της νέας μας κυβέρνησης στις ασφικτικές προθεσμίες που συμφώνησε με τους εταίρους μας η προηγούμενη κυβέρνηση με μοναδικό στόχο αυτόν τον εγκλωβισμό και την ασφυξία μας, αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζαμε αυτή την αμήλικτη ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου και τα χρονικά περιθώρια ήταν όχι μόνο ασφικτικά αλλά απάνθρωπα για μια κυβέρνηση που μόλις κέρδισε τη λαϊκή εντολή, αποδείξαμε ότι μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια καλή πίστη μαζί με τους επεδέρους μας και τους θεσμούς και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι καταφέραμε να συνδυάσουμε τη λογική με την ιδεολογία. Καταφέραμε να συνδυάσουμε το σεβασμό για τους κανόνες με το σεβασμό για τη δημοκρατία. Να σεβαστούμε το γεγονός ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεχε, αλλά και ταυτόχρονα να μην αποδεχτούμε την ρίση κάποιων ότι η δημοκρατία δεν αλλάζει τίποτα. Συνδυάσαμε την αποφασιστικότητα να μείνουμε όρθιοι, να μην μπούμε σκυφτοί σε μια διαπραγμάτευση, ιδίως κάτω από το τεράστιο βάρος, από την τεράστια πίεση και των χρονικών ορίων, αλλά και των εξελίξεων. Και να συνδυάσουμε αυτή την αποφασιστικότητα να είμαστε όρθιοι με μια, θα έλεγα, επιδέξια διαπραγματευτική στρατηγική που οδήγησε σε μια συμφωνία. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να γιορτάσουμε παραπάνω, γιατί η συμφωνία αυτή είναι ένα μικρό βήμα. Αλλά είναι ένα μικρό βήμα σε μια νέα κατεύθυνση. Κάθε μεγάλος αγώνας, κάθε μεγάλη πορεία ξεκινάει από ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν θα τελειώσει αυτή η συνέντευξη τύπου, εμείς θα καταπιαστούμε να παράξουμε τον κατάλογο που υποσχεθήκαμε των μεταρρυθμίσεων αυτής της κυβέρνησης σε συνδυασμό με τους εταίρους μας. Το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δημιουργίας και χαράς ότι η Ελλάδα αφήνει το μνημόνιο πίσω και γινόμαστε συνσυγγραφείς του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων που θα εισάγουμε. Μεταρρυθμίσεις βαθιές και στοχευμένες στις πραγματικές κακοήθειες της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. Κακοήθειες που δεν αγγίχθηκαν ποτέ στο παρελθόν. Την ώρα που πλήττονταν μόνο οι ανίσχυροι και οι αδύναμοι.
αποτρέψαμε με τη συμφωνία που επετέφθη σήμερα νέα ηφαισιακά μέτρα. Αναιρέθηκαν οι δεσμεύσεις οι προηγούμενες για μειώσεις συντάξεων, για αύξηση στο ΦΠΑ στα νησιά εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω άνοιξης. Μέτρα στα οποία είχε δεσμευθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως γνωρίζουμε από κάποια emails. Παράλληλα, ανατρέψαμε το αποπνικτικό πρωτογενές πλεώνασμα, την δέσμευση για αποπνικτικό πρωτογενές πλεώνασμα του 3% φέτος, όταν πέρυσι είχαμε πιάσει 1,5% και φέτος, λόγω της πολιτικής αναταραχής, για την οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς, για την οποία ευθύνεται μια κυβέρνηση η οποία αποφάσισε, η προηγούμενη, να επενδύσει στο φόβο, ώστε να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα που θα πετύχουμε φέτος, θα συνάδει, όπως λέει και η απόφαση η σημερινή του Eurogroup, θα συνάδει απόλυτα με την κοινή μας εκτίμηση των εταίρων μας και ημών όσο αφορά τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Θα προσέξετε ότι υπάρχει ένας άλλος όρος, appropriate primary surpluses, δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα για τις επόμενες χρονιές, που να συνάδουν με τις πραγματικές παραμέτρους της ελληνικής οικονομίας και να συνάδουν και με μια επανεκτίμηση μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους φορείς του ποιο είναι το βέλτιστο πρωτογενές έλλειμμα, πλεώνασμα, είδατε, η κούραση. Ποιο είναι το βέλτιστο πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο συνάδει παράλληλα με την απομείωση του χρέους, στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και στο να ανακουφιστεί ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα, τον οποίο αυτά τα πρωτογενή ελλείμματα, τα οποία... ελλείμματα, πάλι. Αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ήταν συμφωνημένα, ουσιαστικά θα οδηγούσε στην πλήρη ασφυξία για τα επόμενα 5, 8, 10 χρόνια. Θα δείτε ότι είχαμε κάποιες δεσμεύσεις. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Δεσμευτήκαμε, για παράδειγμα, ότι δεν θα προβούμε σε καμία μονομερή κίνηση η οποία θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στη δημοσιονομική ισορροπία, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και γενικότερα στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αυτή κατά έναν τρόπο, κατά σημαντικό τρόπο, είναι μια δέσμευση που θέλαμε να έχουμε. Όποιες μεταρρυθμίσεις εισάγουμε, είτε πρόκειται για τα εργασιακά, είτε πρόκειται για τα κόκκινα δάνεια, είτε πρόκειται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών του κράτους, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε εμείς οι ίδιοι αυτές οι ρυθμίσεις να έχουν αρνητικό αντίκτυπο, είτε δημοσιονομικό, είτε όσο αφορά τη σταθερότητα. Παράλληλα, στο τετράμινο το οποίο συμφωνήσαμε ότι θα είναι η επόμενη διάρκεια, στην επόμενη διάρκεια θα είναι η περίοδος που χτίζουμε μια νέα σχέση με την Ευρώπη και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμφωνήσαμε ότι θα βάλουμε μπροστά τη διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει από τον Ιούλιο και πέρα, το καλοκαίρι, σε ένα νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων μας μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς επεκτείνεται μέχρι το 2016. Με στόχο την πραγματική έξοδο από την κρίση, την έξυπνη απομείωση του χρέους, την οποία θα τη συζητήσουμε με τους θεσμούς και ιδίως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι καθήλυν αρμόδιο για να συζητήσει μαζί μας αυτό που λέγεται DSA, Debt Sustainability Analysis, και με τους εταίρους μας βεβαίως, που και αυτοί, κατά τη δική μας άποψη, έχουν να κερδίσουν από μια έξυπνη αναδιάρθρωση του χρέους μας. Και θέλω να κλείσω λέγοντας το πιο σημαντικό κατά με. Η Ελλάδα σήμερα βγήκε από την μοναχική απομόνωση στην οποία βρισκόταν τα τελευταία 5 χρόνια των μνημονίων στο Eurogroup. Σήμερα πετύχαμε η Ελλάδα μέσα από τη διαπραγματευτική της στρατηγική, επειδή διανοηθήκαμε τη ρήξη και είπαμε την αλήθεια, δεν χρησιμοποίησαμε απειλές, δεν μπλοφάραμε, να δημιουργήσουμε ερίσματα εντός του Eurogroup, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που καθιστούν την Ελλάδα τη χώρα εκείνη η οποία ουσιαστικά δίνει στον εαυτό της αλλά και στην Ευρώπη την ευκαιρία να γυρίσουμε όλοι μαζί σελίδα, να πάψει να υπάρχει μια ασφυκτική λιτότητα ως ο μονόδρομος για την έξοδο από την κρίση και να μπορέσουμε επιτέλους στην Ευρώπη των λαών να μιλάμε ξανά για το ιδεώδες μιας κοινής πορείας προς την ευημερία.